έξω από τα στρατόπεδα. Διεκδικούμε όχι στην αύξηση της θητείας στο στρατό Ξηράς. Να πάρθουν τώρα ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας των στρατευμένων από την πανδημία. Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους στρατευμένους. Απευθυνόμαστε πλατιά στους νέους στρατευμένους που υπηρετούν τη θητεία τους. Έχουν όνειρα και αγωνίες όπως κάθε νέος άνθρωπος. Που παλεύουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες μέσα στο στρατόπεδο. Θυμώνουν με αυτό που αντιμετωπίζουν από την πρώτη μέρα στη θητεία, αλλά και για αυτά που μαθαίνουν ότι γίνονται έξω. Αυτά που περνάει η οικογένειά τους και οι φίλοι τους. Με τη δύναμή μας, με την αλληλεγγύη μας, σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και τη ζωή που μας αξίζει. Δώσε λεφτά για την υγεία και όχι για τον αυτό τα σφαγεία. Η φαντάρι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Με τη δύναμή μας, με την αλληλεγγύη μας, σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και τη ζωή που μας αξίζει. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι δίπλα σας. Η φαντάρι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Στο πλαίσιο του τετραημέρου δράσης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, βρισκόμαστε σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην αύξηση της θητείας των στρατευμένων νέων, διεκδικώντας παράλληλα μέτρα προστασίας και της ασφάλειας της υγείας και της ζωής τους απέναντι στην πανδημία και βέβαια χρηματοδότηση ουσιαστική από την πλευρά του κράτους για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τη θητεία τους όταν αυτή και η οικογένειά τους βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ανησυχούμε, προβληματιζόμαστε και κάνουμε και την παρέμβαση απευθύνοντας κάλεσμα στους στρατευμένους αξιωματικούς, εφέδρους, σε όλους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, γιατί όλα δείχνουν ότι άσχετα από τις συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας με τους Τούρκους αξιωματούχους εντείνονται οι αντιπαραθέσεις, όμως υπό την αιγίδα των νατοϊκών αξιώσεων για συνδιαχείριση στο Αιγαίο και βαθύτερη συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις με τη συμμετοχή των στρατευμάτων μας όπου γης για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών των μονοπωλιακών ομίλων. Νομίζουμε ότι τη σφραγίδα την τελική πρέπει και θα τη βάλουν οι λαοί, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι στρατευμένοι είναι αυτοί που μπορούν να ακυρώσουν τα σχέδια πολέμου των αστικών τάξεων της χώρας μας και των υπόλοιπων που είναι πολύ μακριά από τα συμφέροντά τους και φαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο το λαό μας κάθε μέρα. Έξω τον ΝΑΤΟ!